Πάμε στην κυρία Δημαδάμα να μάθουμε τι έγινε με την Opinion Poll και μετά θα πάω στον κύριο Κάτση για να κλείσω με τον κύριο Μπουκόρο, γιατί φαίνεται ότι αυτή η δημοσκοπική εταιρεία έχει ανάψει φωτιές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Κυρία Δημαδάμα. Θέλω να παραμείνω ψύχρεμη και να πω ότι πραγματικά υπήρξαν από τη μεριά του κινήματος αλλαγής. Είχαμε εδώ εχθές τον κύριο Κριονίδη, υποθέτω γνωρίζετε, ο οποίος κατήγγειλε ο ίδιος ότι έπεσε θύμα δημοσκόπησης η οποία δεν συμπεριλάμβανε την κυρία γεννηματά στους υποψηφίους. Αυτό το γνωρίζω εκεί ο ίδιος ο κύριος Κριονίδης, προφανώς για να το λέει έχει και την ευθύνη αυτών που λέει. Η δική μας πληροφόρηση ήταν ότι υπήρχε από την συγκεκριμένη εταιρεία μια δημοσκοπική έρευνα η οποία δεν ακολουθούσε τις βασικές αρχές, γι' αυτό και υπήρχε και ένα non-paper από το γραφείο της κυρίας Γεννηματά. Πήραμε την οξία, θα έλεγα, απάντηση από την Opinion Poll, αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ ξεκάθαρα θα πρέπει να λειτουργούμε θεσμικά. Και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ό,τι συμβαίνει καταγράφεται. Ξέρετε ότι μας παίρνουν και μας λένε είμαστε από την τάδε δημοσκοπική εταιρεία, παρακαλούμε καταγράφετε οι απαντήσεις σας και οι ερωτήσεις φυσικά που μας γίνονται. Άρα νομίζω ότι θα ξεκαθαριστεί και η περίπτωση που λέει ότι υπήρχε bullying, δεν είναι μόνο ο κύριος Κριονίδης, αλλά υπήρχε και υπήρχαν καταγγελίες για bullying. Και ο κύριος Κεγκέροχλου σήμερα με τον Γιώργο Μελιγκόνη μίλησε για τις περιπτώσεις bullying σε ερωτηθέντες. Απαξιωτική συμπεριφορά, bullying και μία έτσι... όχι ορθή αντιμετώπιση σε σχέση με συγκεκριμένες απαντήσεις. Επομένως, από ό,τι τελευταία είδα πριν από λίγο, πριν έρθω και είμαι εδώ μαζί σας, ότι υπάρχει το ηχητικό και θα κατατεθεί στον εισαγγελέα. Πολύ σωστά λοιπόν, η δικαιοσύνη θα ακούσει το ηχητικό με προσοχή. Υπάρχει το ηχητικό, θα ζητήσει. Λέτε. Άκουσα και το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη πριν έρθω εδώ σε εσάς, ότι υπάρχει ηχητικό. Φαντάζομαι ότι εκτός από το συγκεκριμένο θα υπάρξει και θα ζητηθούν και συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με άλλα αυτό ηχητικά. Αυτό το οποίο μας λέτε, κυρία Δημαδάμα, επιτρέψτε μου, είναι καινούριο γιατί ο κύριος Κεγκέρογλου είπε ότι υπάρχουν οι κλήσεις, ξέρετε, τα print screen στα ότι υπήρξαν οι κλήσεις. Το να υπάρχει και ηχητικό τώρα αλλάζει. Υπήρξε και μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη την πληροφορία, γιατί είναι δική μου πληροφορία, λίγο πριν μπω στο στούντιο με εσάς, και αυτή η πληροφορία με επιφύλαξη ξαναυπογραμμίζω ηχητικού, διότι αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς από την πλευρά μας, σαν κίνημα αλλαγής και η εταιρεία βεβαίως, θα πρέπει όλα αυτά τα οποία ακούγονται να πάνε στη δικαιοσύνη, να ζητηθούν στοιχεία. Μάλιστα. Πολύ συγκεκριμένα, θα τα πάτε είτε screenshot, είτε ηχητικά. Υπάρχει διαδικασία, κύριε Χατζηνικόλα, που είναι σε εξέλιξη, θα μου επιτρέψετε να το δούμε με προσοχή. Mm-hmm. Μεταφέρω την πληροφορία με κάθε επιφύλαξη και επιτρέψτε μου, αν κάνω λάθος, δεν είμαι δημοσιογράφος, εσείς είστε πιο ειδικοί σε αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει πια να είμαστε ξεκάθαροι ότι τα πράγματα που σχετίζονται με δημοσκοπήσεις, με την κοινή γνώμη, με εταιρείες που έχουν να κάνουν με αυτά τα πολύ σοβαρά mm-hmm. ζητήματα, και κλείνω με αυτό, ναι, παρακαλώ. Να υπάρχει ένα αξιακό, μάλιστα, συγκεκριμένο πλαίσιο για να αποφύγουμε πολύ κακές στο παρελθόν εμπειρίες που, μάλιστα, δεν οδηγούν σε καμία περίπτωση σε δημοκρατικές διαδικασίες. Κύριε Κάτση, θέλω να έρθω σε εσάς γιατί θυμάμαι κάτι ανακοινώσεις σας και κάτι ερωτήσεις σας για την εν λόγω εταιρεία, αν είναι η ίδια και δεν κάνω εγώ λάθος, για να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Για αθέμητες πρακτικές θέλετε να μας εξηγήσετε, γιατί για άλλη περίπτωση εσείς μιλήσατε. Έχετε δύο λεπτά. Θα παρακαλέσω να είστε σύντομος. Τι δύο λεπτά, δεν μίλησα στον προηγούμενο κύκλο και τώρα δεν θα προλάβω. Κύριε Κάτση, σας παρακαλώ, συνεργαστείτε λίγο μαζί μου. Συνεργάζομαι, αλλά θέλω να πω δύο κουβέντες. Ναι, αλλάξαμε όμως θέμα. Φύγαμε από την ακρίβεια, πήγαμε στην Opinion Poll. Ακούστε, 2 του Ιουνίου, συγγνώμη, είχαμε καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ναι, έτοιμα στη Θεσμών και Διαφάνειας, για μια συγκεκριμένη δημοσκόπηση, κάνοντας εφαρμογή του νόμου Ρουσόπουλου του 3603, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Επιτροπή τα πρωτογενή δεδομένα μια συγκεκριμένη δημοσκόπηση όπως ο νόμος ορίζει.
Οι υπογράφοντες λοιπόν βουλευτές περιμέναμε για ένα περίπου μήνα να λάβουμε την απάντηση, να κάνει την προεργασία την απαραίτητη η Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να ζητήσει τα στοιχεία, τα πρωτογενή δεδομένα από την Opinion Poll και αμέσως μετά να τη συγκαλέσει και να την φέρει και στην Επιτροπή. Η απάντηση λοιπόν ήρθε ένα μήνα μετά τον Ιούλιο και δόθηκε διαστόματος του Προέδρου της Επιτροπής, του κ. Μπούρα, όπου αρνήθηκε την κλίση στην Επιτροπή και την συλλογή των πρωτογενών δεδομένων. Με ποια αιτιολογία, κύριε Κάτση? Η αιτιολογία ήταν εντελώς αιωλή, γιατί έκανε μία αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου Ρουσόπουλου, θεωρώντας ότι έλεγχο σε μία συγκεκριμένη δημοσκόπηση μπορεί μόνο να εφαρμόσει και να κάνει η ελεγκτική εταιρεία των δημοσκοπήσεων, η οποία είναι μία ανώνυμη εταιρεία που έχουν συστήσει οι ίδιοι δημοσκόποι επί της ουσίας και εμπλουτισμένοι με κάποια άλλα μέλη σε αυτήν. Αλλά ο νόμος είναι πολύ σαφής ότι η Θεσμόκη Διαφάνειας έχει την αρμοδιότητα να ζητήσει έλεγχο σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Αφού αρνήθηκε λοιπόν και είχαμε καταγεγραμμένη την άρνηση της εταιρείας, της Επιτροπής Βουλής, της κυβέρνησης δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, δια του Προέδρου της Επιτροπής, προφανώς βγάλαμε τα στοιχεία στη δημοσιότητα, τα έβγαλε και το ντοκουμέντο, ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, της Opinion Poll, ο Μιχαήλ Διαμαντής, είναι και ιδιοκτήτης ταυτόχρονα της εταιρείας Reposition Strategy, όπου έχει λάβει από το δημόσιο, από δημόσιο φορέα, συγκεκριμένα τον ΕΔΙΤΕ, είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Εθνικό Δίκτυο Τεχνολογίας και Έρευνας, τρεις συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, η πρώτη 60 χιλιάρικα για δύο μήνες, η δεύτερη 60 χιλιάρικα για δύο μήνες και η επόμενη για πέντε μήνες ακόμα 150 χιλιάρικα. Σύνολο σε 9 μήνες 270 χιλιάρικα. Ο ίδιος ιδιοκτήτης έχει και δημοσκοπική και απευθείας αναθέσεις για έργα του στο δημόσιο. Και αυτό που αναρωτηθήκαμε και βγάλαμε δημόσια στις αρχές του Σεπτέμβρη είναι όταν έχει αρνηθεί προφανώς η Επιτροπή και ρωτάμε ευθέως. Με ποιον τρόπο δόθηκαν οι απευθείας αναθέσεις σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία έχει ταυτόχρονα τον ίδιο ιδιοκτήτη με τη δημοσκοπική εταιρεία, ναι, η οποία φιλοτεχνεί και το προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλες τις δημοσκοπήσεις και είναι βγαλμένη από το πιο τρελά όνειρα του Μαξίμου. Η ίδια εταιρεία παρεμβαίνει στα ισοκομματικά ενός κοινοβουλευτικού κόμματος, το οποίο είναι ζήτημα δημοκρατίας, και καλώς κάνει το κοινάλ, έστω και ετεροχρονισμένα, και σηκώνει το ζήτημα και παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Αλλά θα έπρεπε να συνδράμει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να συγκληθεί η Επιτροπή. Ναι. Γιατί τότε είχε κάνει δεν έχουμε αποκλείσει κάτι τέτοιο, κύριε Κάτση. Ναι, γι' αυτό ναι, λέω όχι, ότι επιφυλάσσουμε. Μιλάω για εκείνη την περίοδο. Μιλάω για εκείνη την περίοδο μόνο. Δεν σας κατηγορώ για κάτι. Λέω ότι έστω μπορείτε να επιλέξετε εσείς το χρόνο που θα το κάνετε. Σε κάθε περίπτωση όμως, η υποστήριξη λοιπόν και η απευθείας αναθέσεις ήταν για υποστήριξη τηλεπικοινωνιακού έργου. Και ρωτούσαμε εμείς για το travel.gov.gr ποιο ήταν το φυσικό αντικείμενο, τι ήταν τα παραδοτέα και αν όντως αυτά τα παραδοτέα ήταν ικανά δηλαδή να κοστολογούνται με 270 χιλιάρικα με απευθείας αναθέσεις. Και εν τέλει καταλήγαμε στο ερώτημα, ναι, αν η Opinion Poll είναι στο payroll του Μαξίμου και πόσες άλλες εταιρείες έχει στο payroll του το Μέγαρο Μαξίμου. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, βλέπουμε τώρα ότι στη γειτονική Αυστρία ο ομογάλακτος και ομότιμος και φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο καγκελάριος κύριος Κούρτς, ελέγχεται εκτός από την ακροδεξιά που ενώνει τους δύο ηγέτες, της Ελλάδας και της Αυστρίας, ελέγχεται για στημένα δημοσιεύματα, για πληρωμένες δημοσκοπήσεις και για έλεγχο της ενημέρωσης, όταν τον περασμένο Μάιο του 2021 είχε βραβευτεί άκουσον για την ελευθεροτυπία και τον είχε προλογίσει τότε σε εκείνη τη βράβευση ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμείς ευθέως συνδέουμε και λέμε στην Αυστρία του καγκελάριου ακροδεξιού Κούρτς γίνεται έλεγχος από τις ελεγκτικές αναρχές και από τη δικαιοσύνη. Για ποιο λόγο η ίδια η καγκελαρία, το κόμμα του Κούρτς και τα υπουργεία αν πληρώνουν συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις και δημοσιεύματα και καταχωρήσεις, ναι, σε εφημερίδες. Εδώ που η Νέα Δημοκρατία αρνείται έλεγχο όσο νόμος ορίζει από τη Θεσμό και Διαφάνεια. Σαφές, κύριε Κάτση. Δεν συμβαίνει τίποτα. Σαφές. Τι συμβαίνει στο βασίλειο της Δανειολογίας? Γιώργο, πολύ σύντομα για να ακούσουμε. Έτσι και αλλιώς, κυρία Γιάμαλη, είμαστε στην 70 θέση του Παγκόσμιου Δίκτυου Ελευθερίας του Τύπου. Κάτω από Μογγολία, κάτω από Βουτάν κτλ. Είναι στοιχεία που βγήκαν σήμερα. Και πού να δείτε, αν μου επιτρέψετε, στην κατάταξη
συντάξει για τη δικαιοσύνη που είμαστε. Θα πρέπει να τα βάλουμε όλα στη συζήτηση. Κυρία Γιάμαλη, θα θυμίσω ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι, παρακαλώ. Ο Αλέξης Τσίπρας στο θεσμικό πλαίσιο των προτάσεων στην παρουσίαση του, στην εμφάνισή του στην έκθεση Θεσσαλονίκης, στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, μία από τις προτάσεις ήταν και η δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας προκειμένου οι δημοσκοπικές εταιρείες που λαμβάνουν είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς είτε από δημόσιους οργανισμούς, δημόσιους φορείς χρήματα, πρέπει να δημοσιοποιούνται αυτά τα χρήματα συγκεντρωτικά με ταυτόχρονη δημοσιοποίηση των πρωτογενών δεδομένων. Και αυτό ειδικά στις περιπτώσεις που κάνουν δημοσιοποίηση πρόθεσης ψήφου, γιατί επηρεάζουν σαφέστατα την κοινωνική. Κύριε Κάτση, επιτρέψτε μου, πρέπει να πάω σε διάλειμμα και πριν από αυτό πρέπει να ακούσω τον κύριο Μπουκόρο. Κύριε Μπουκόρο, πολύ σοβαρές καταγγελίες. Είναι αλήθεια ότι ενημερώθηκα για τα θέματα αυτά εν όψη της παρουσίας στην εκπομπή σας και για να τροφοδοτήσω πάλι τη συζήτηση. Ναι. Εγώ είμαι λίγο αιρετικός στις απόψεις μου. Πιστεύω ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων διαχρονικά στην Ελλάδα, εξ όσων θυμάμαι εγώ και από την επαγγελματική μου πορεία, κατά το μάλλον ή τον επιβεβαιώθηκαν πάντα, ιδιαίτερα στην εκτίμηση εκλογικών αποτελεσμάτων, και οι περισσότερες εταιρείες στο δημοψήφισμα ήταν πάντα στα όρια του στατιστικού λάθους. Στο δημοψήφισμα δεν το είχαμε δει αυτό όμως, κύριε Μπουκόρο. Όχι, ναι, αλλά βεβαίως, αυτό δεν λέει κάτι τώρα για τη συζήτηση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Κύριε, να τον ακούσουμε. Εδώ το ζήτημα είναι αθέμητες πρακτικές και αν μπορούν να παίρνουν απευθείας αναθέσεις, κύριε. Κύριε Μπουκόρο, βοηθήστε με, κύριε Κάτση. Ελάτε, κύριε Μπουκόρο. Ακριβώς το δημοψήφισμα, επειδή ήταν μια εκλογική διαδικασία πρωτόγνωρη, ενδεχομένως οι προσεγγίσεις να ήταν διαφορετικές. Αλλά σε ζητήματα. Τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 πόσο έβγαζαν τις διαφορές? Δεν συζητάμε εδώ για το αν πέφτουν μέσα ή έξω, κύριοι, οι δημοσκοπήσεις. Συζητάμε για το αν μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί αθέμητες πρακτικές και αν μπορεί να παίρνει απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο από τον ίδιο ιδιοκτήτη. Δεν ξέρω ούτε τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας που κάνει τη δημοσκοπήση. Όπιση, ούτε τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας που εσείς αναφέρετε και παίρνετε από το δημόσιο. Θα πρέπει όμως να διερευνηθεί αυτό με κάποιο τρόπο. Και αν αυτό είναι παράνομο και απαγορεύεται από κάποιο νόμο, πιστεύω ότι κάποιος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Εκείνο που θέλω να πω... Ζητήσαμε την εφαρμογή του νόμου και του και την αρνηθήκατε, κύριε Μπουκόρο. Δεν αφήνω να απαντήσω όμως. Εντάξει, καθαρός ουρανός σας πρέπει, δεν φοβάται. Όμως η Ένωση Εταιριών, κύριε Κάτση, που είπατε εσείς, δημιουργήθηκε μετά τον νόμο Ρουσόπουλου. Αυτό είναι που αποκρύψατε στην προηγούμενη τοποθέτησή σας. Και είναι σε μητρό σήμερα. Κύριε Μπουκόρο, έχει αρμοδιοταγισμό και διαφάνειες, ναι ή όχι? Έχει αρμοδιοταγισμό και διαφάνειες, ναι ή όχι? Ακούστε, κύριε Κάτση, αποφάνθηκε. Δεν έχει αρμοδιότητα σίγουρα να συμφωνεί η πλειοψηφία με αυτά που λέτε εσείς. Μάλιστα. Πάω σε διάλειμμα, κύριε. Μισό λεπτό ολοκληρώνω, κύριε Μπουκόρο. Δεν έχω μισό λεπτό. Δεν εξαρτάται από εμένα το διάλειμμα. Ότι η αξιοπιστία εταιριών και μέσων ενημέρωσης κρίνεται πάντα αυτό διαχρονικά, γιατί δεν και κανένας δεν έχει συμφέρον στη να γίνεται δέκτης τέτοιων καταγγελιών. Διάλειμμα, κύριε. Πάω σε διάλειμμα.